Καλώς ήρθατε στους δεύτερους ποδηλατικούς αγώνες στην Ολυμπία Παρτία 2012. Σας καλωσορίζουμε στην Άνω Χώρα. Επαναλαμβάνω του road bike 34 χιλιόμετρων. Παρακαλώ, όσοι θα συμμετέχουν να έρθουν στη γραμματεία για εγγραφή. Ο αγώνας road bike. Παρακαλώ αυτούς που θα συμμετέχουν να περάσουν από την γραμματεία για εγγραφή, να πάρουν... Canal.
κάνουν να γίνουν. Να σου. Ας το καθίσω εγώ λίγο, έτσι κανένας δύο. Στους έξι πρώτου. Τριάντα τρία, τριάντα τέσσερα. Φύγετε, ρε! Τα στρώματα, Τάσο. Εδώ, ρε. Ένα τριάντα οκτώ. Ένα τριάντα πέντε, άστρο δεκαέξι. Εφτά και οκτώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο τον Λάρα. 46. Άντα. Και πιάνεις. Ένα 40 και πιάνεις. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και 18. Ένα 41 και 18. Α, εδώ το είδα, εδώ σας είδα. Καλώς. Έρχεται κι άλλος. Δεν ξέρω ποιοι τερματίζει. Είναι ο Αυτύπης Αντώνης από την Αύπακτο. Παρακαλώ να προσέχει ο Αυτύπης Αντώνης. Δεν βλέπω Αυτύπη Αντώνη. Ο Αυτύπης Αντώνης είναι εδώ. Ο πέμπτος στη σειρά κατάταξης από το road bike ενηλίκων 18-35 είναι ο Ράπτης Δημήτρης από το Αγρίνιο. Και ο τέταρτος από τη σειρά κατάταξης για το ίδιο αγώνισμα είναι ο Γαζέτας Δημήτρης από την Αθήνα. Θα παρακαλούσα. Το πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, αν ο χώρος, τον κύριο Πατούχα, να έρθει να δώσει τα διπλώματα συμμετοχής τους στον έκτο, στον πέμπτο και στον τέταρτο. Γυρίστε έτος εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Συνεχίζει η σειρά κατάταξης. Road bike ενηλίκων 18-35. Ο Χαλκιόπουλος Παύλος από την Πάτρα. Θα παρακαλούσα τον κύριο Καρακώστα. Είναι στο μπαλκόνι ή είναι εδώ? Έχω και φυσιογνωμίες. Δεν μπορώ να πω. Κύριε Καρακώστα, τον τρίτο μας. Εδώ στη σειρά κατάταξης, τον Γαλτιόπουλο Παύλο από την Πάτρα. Δεύτερο, στην ίδια κατάταξη, Τριανταφύλου Ανδρέας από την Αθήνα.
να καλέσω τον κύριο Καραλή, τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Κοινότητας Αποδοτίας, να απολέμει το μετάλλιο στο δεύτερο. Και ο πρώτος στη σειρά κατάταξης, τονίζω, road bike εν ηλίκων 18-35, είναι από την Καλαμάτα, με χρόνο, όπως είπα και πριν, 1-33-16, και είναι ο Κανελόπουλος Σταύρος. Και να καλέσω τον αντιδήμαρχο Δήμου Ναυπακτίας, κύριο Σαλαμούρα, να δώσει μετάλλιο και κύπελο στον πρώτο. Τα κύπελά μας στους πρώτους νικητές έχουν οικολογική προσέγγιση φέτος. Ένα θερμό χειροκρότημα στους νικητές μας και βέβαια σε όλους τους αθλητές που συμμετείχαμε τους αγώνες, γιατί πραγματικά κατέβαλα προσπάθεια και τους ευχαριστούμε που ήταν εδώ. Κάνουμε και από ένα βάουτσερ από το Σύλλογο Ξενοδόχων εδώ της περιοχής, της Άνω Χώρας, για ένα δωρεάν διήμερο μέχρι το Μάρτιο του 2013. Ευχαριστούμε λοιπόν το Σύλλογο Ξενοδόχων που συντονίστηκε κιόλας μαζί για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και έδωσαν και αυτά και θα δώσουν σε όλες τις κατηγορίες τέτοια δώρα. Να ευχαριστήσω τους αθλητές και να σας δω αύριο στο Μάουντ. Θεωρώ ότι περισσότεροι θα είστε εκεί. Δική σας να τους φωτογραφίσετε. Είναι από την Πρέβεζα. Είναι ο κύριος Κόμπελ Σέλβαν. Ο κύριος Γκόμπελ. Δεν είναι παρόν. Να καλέσω εδώ λοιπόν τώρα να βραβεύσουμε τον τρίτο νικητή. Να καλέσω τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Άνω Χώρας, όπου συμμετείχε και μας βοηθούσε πολύ έντονα σε όλη αυτή τη δραστηριότητα, τον κύριο Διαμαντόπουλο, να βραβεύσει το τρίτο μας στη σειρά κατάταξης. Πάμε στο δεύτερο στη σειρά κατάταξης, στην κατηγορία Road Bike ενηλίκων 35 και άνω, τον κύριο Σκυλοδήμο Παναγιώτη. Μπράβο. Από την Αθήνα. Γιατί η βαλβίδα είναι πάνω και κατεβαίνει κάτω καμιά φορά. Και άμα κατέβει κάτω είναι δύσκολα τα πράγματα. Να καλέσω λοιπόν για τον δεύτερο τη Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ναυπακτίας, την κυρία Κουτσοσπύρου, να κάνει τη βράβευση. Και τέλος, πάμε στο πρώτο από την κατηγορία Road Bike ενηλίκων 35 και άνω, ο οποίος είναι από την Αθήνα και ονομάζεται Τσούπρας Νίκος.
θα μας κάνετε την τιμή, κύριε Σαλαμούρα, να καλέσω πάλι τον αντιδήμαρχο Ναυπαρτίας να βραβεύσει το πρώτο μας νικητή. Στα ψηλά τον βάζει. Αυτό, γι' αυτό. Χρυσό, ή μέσα ή έξω, διάλεγε. Ξέρω. Μπράβο, παιδιά. Ολοκληρώθηκε για σήμερα. Okay.
σου να έχεις πάρει την καρδιά.